Μια χαρά ακρίβεια υπάρχει. Ζούμε στην εποχή του μεγαλύτερου πληθωρισμού από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά με την πρωτοβουλία πήραμε το καλάθι του νοικοκυριού, όπου θα σα διαβάσω τώρα ότι έκανα ανάρτηση στου ερχόμενου εσά το πρωί για να τα γράψω ακριβώ και να τα πω σωστά. Έκανα του υπολογισμού με την υπηρεσία χθε το βράδυ. Χθε βγάλαμε τι τιμέ τη 8η εβδομάδα του καλαθιού. Λοιπόν, μείωση στο σύνολο του καλαθιού μεσοσταθμικά από την πρώτη μέρα. Από τα 125 ευρώ που είχε αξία το καλάθι την πρώτη μέρα, χθες έχει, αυτό που τρέχει τώρα στο σούπερ μάρκετ, 107,5. Δηλαδή έχει μείον 14%. Κερδίζεις 75,5 ευρώ το μήνα αν αγοράζεις το καλάθι, δηλαδή 907 ευρώ το έτος. Και αν βγάλεις τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ναι, που είναι πιο ακριβά, αυτό ανεβαίνει από τα 116 47 ευρώ, δηλαδή κερδίζεις 1.004 ευρώ το έτος. 1.004 ευρώ το έτος. Αν κρατήσει ένα χρόνο το καλάθι. 84 ευρώ το μήνα. Δύο μήνες και είναι το καλάθι τώρα. Με το Μάρτιο έχουμε ψηφίσει. 84 ευρώ το μήνα. Υπουργέ, για κάποιον που παίρνει 600 ευρώ, τα 84 ευρώ το μήνα είναι πάνω από το 10%. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έξω από το καλάθι, αν φύγεις από το καλάθι, εσείς λέτε το μέτρο που πήραμε είναι σωστό. Το μέτρο καταρχήν καθυστέρησε, δεν θα το πάρετε. Δεύτερον, άμα φύγεις από το καλάθι. Τι θα ακούσετε, μου αξίζει ο γεωγράφος. Έχετε κάποια άλλη χώρα που το έχει πάρει? Μια στιγμή. Έχετε άλλη χώρα? Μισό λεπτό. Μία που μου δείξετε. Θα μιλήσουμε ή θα κάνουμε παράλληλο? Μα για να πείτε το έχουμε καθυστερεί, θα το πάρουμε. Πάμε να πείτε κάποιο το κάνει γρηγορότερα. Αφού θέλετε να το πάμε εκεί. Το καλοκαίρι υπήρχε σκοκέρδια. Έπρεπε το καλάθι να γίνει από το καλοκαίρι. Ασφαλώς και δεν υπάρχει σκοκέρδια. Όχι, το καλοκαίρι δεν πρέπει να γίνει. Όχι, δεν υπάρχει σκοκέρδια. Δεν είχε σκοκέρδια το καλοκαίρι. Όχι, όχι. Δεν αφήσετε περιθώριο να δείτε. Χθες έβγαλε η Ελικά ολόκληρη μελέτη με 5.000 δειγματοληψίες προϊόντων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αφήστε όλη τη χώρα την Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ λέμε, δεν ανέβηκαν τα προϊόντα ανεξέλεκτα. Ότι ανέβηκαν. Ότι ανέβηκαν δεν ήταν σκοκέρδια. Ανέβηκαν τον πληθωρισμό. Αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει και εσεί και μπορείτε να καταλάβετε. Δεν θα μπορούσαν να έχουν συγκρατηθεί νωρίτερα οι τιμές. Η άνοδο του πληθωρισμού δεν είναι αποτέλεσμα εσχροκέρδειας. Η άνοδο του πληθωρισμού οφείλει σε αντικειμενικούς λόγους. Υπουργέ μου, το καλοκαίρι, αν κάνατε το καλάθι το Σεπτέμβριο, που γυρίσαμε από τις διακοπές και είδατε αυτές την αύξηση του πληθωρισμού και κάνατε το καλάθι από τότε. Αυτές εδώ οι τιμές που μας φαίνεται εδώ, η συγκράτηση, δεν θα συγκρατιόταν και τότε οι τιμές. Αν είχαμε σκεφτεί νωρίτερα το μηχανισμό, θα ήταν πολύ καλύτερο. Και ο Φλέμινγκ, αν είχε βρει την πενικυλίνη δύο αιώνες πριν, θα αντί να πούμε μπράβο στο Φλέμινγκ που βγήκε την πενικυλίνη, του λέμε ότι βγήκε δύο αιώνες πριν. Τώρα σοβαρή ζήτηση αυτή. Κύριε Γεωργιάδη, σας λέμε μπράβο, αλλά λέμε ότι. Θέλω να σας θυμίσω. Μισό λεπτό. Αν θυμίσω, θα μου το πω. Δεν μπορώ. Με πνίγει ο δίκαιο. Θέλω να σας μιλήσω ότι όταν βγήκα και ανακοίνωσα μαζί με τον Παθανάση το καλάθι, επί ένα μήνα μόνο με βρίζατε. Και αφού βγήκε το καλάθι πρώτη εβδομάδα, μόνο με βρίζατε. Ένα δεν έλεγε ρε παιδιά κάτι σκέφτε αυτό που διαβάζετε. Δεν ξέρω τι διαβάζετε. Δεν λέω εσείς προσωπικά. Γενικά μιλάω. Γιατί εμείς δεν το κάναμε αυτό. Το έχω ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω το ΠΑΣΟΚ. Τα δημοσιογράφη. Θα είναι την κερκέτα. Δεν θα δουλέψει. Εκτός καλαθιού δεν έχει άνοδο στα προϊόντα. Εκτός καλαθιού δεν συνεχίζει διακρίβεια. Να του πω γιατί φέτα. Περίμενε. Μισό λεπτό θα το πω. Γιατί το λέω κάθε μέρα. Γιατί πνίγομαι. Γιατί πνίγομαι κι εγώ. Να πνίγεις κι εσύ. Μην πνίγομαι μόνος μου. Η φέτα έχει φτάσει 15-16 ευρώ το κιλό. Θα πας στο καλαθάκι σου. Μα δεν αρέσει η φέτα από το καλάθι. Θα πας στο καλαθάκι σου που γεννιά. Μα δεν τρώω τη φέτα από το καλάθι. Σώνει και δεν να φάω τη φέτα από το καλάθι. Εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι στη ζωή. Ο ένας δρόμος να μου πεις ότι εγώ κύριε Γεωργιάδη δεν βγαίνω. Έχω λίγα χρήματα, δεν βγαίνω. Αλήθεια. Και λόγω του πληθωρισμού θεωρούμε τη φέτα. Ναι. Έχουμε έρθει να ξοδεύουμε φέτα φτηνή με 9 ευρώ για να πάω φας φέτα. Ο άλλος νόμος να μου πεις, α, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η φέτα, θέλω άλλη φέτα. Άμα θέλεις άλλη φέτα, θα σε λεφτά να την πληρώσεις. Δεν είναι μεταξύ όλα στη ζωή. Όλα στη ζωή δεν γίνονται. Τα το κορονά. Εσείς είχατε πει όμως ότι θα κάνετε σύμφωνο.